Στην Κοζάνη βρέθηκε σήμερα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Μουσουρούλης, ο οποίος συναντήθηκε με τοπικά στελέχη του κόμματος και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης στα γραφεία της ΝΟΔΕ. Πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής Μουσουρούλης επισκέφθηκε την περιοχή εν ώψη των κρίσιμων ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου. 85 περίπου τομείς πολιτικής είναι αυτοί που μπορούν να επηρεαστούν από την παρουσία των Ελλήνων ευρωβουλευτών στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα ζητήματα που συζητάμε. Δεν ψηφίζουμε για εθνική κυβέρνηση, ψηφίζουμε ακριβώς γι' αυτό. Στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Να πάρουμε πρωτοβουλίες για να ξεκινήσει ή να σταματήσει μια πολιτική. Να αυξηθεί ή να μειωθεί μια χρηματοδότηση. Να αλλάξουν κανονισμοί και οδηγίες. Να αναλυθούν πολιτικές πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να αναζητήσει η χώρα μας διεξόδου σε κρίσιμα εθνικά αλλά και οικονομικά ζητήματα. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό που πρέπει όλοι να κατανοήσουμε και πολύ δε περισσότερο εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν με δυσπιστία λόγω της λιτότητας, εύλογη δυσπιστία, την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και μέσα στο σπίτι μας μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Αρκεί να είμαστε συνεπείς και πάνω απ' όλα τεκμηριωμένοι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που η χώρα μας δεν ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες απαιτήσεις που έχουν προκύψει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δηλαδή απαιτήσεις ευθύνης, αλλά και πρωτοβουλίες ευκαιριών και αλληλεγγύης, νομίζω ότι θα έχουμε να χάσουμε ως χώρα. Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν τους καλύτερους. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, έχει να κάνει με όλους τους συνδυασμούς. Παράλληλα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Μουσουρούλης αναφέρθηκε και στην κρισιμότητα του ρόλου των Ελλήνων ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι εκεί για να κάνει εκθέσεις. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι εκεί για να τροποποιεί πολιτικές αποφάσεις. Ορίζει τον πρόεδρο της Επιτροπής, ορίζει τα μέλη της Επιτροπής, μπορεί να τους παύσει. Μπορεί επίσης να στηρίξει και κυβερνήσεις κάνοντας συνεργασίες στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου. Στα χρόνια της κρίσης όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Σε αυτό έχουν ευθύνες οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές εφ' εξής θα είναι 21. Ήταν 22, λόγω της διεύρυνσης της Κροατίας, χάσαμε μία θέση. Ξέρετε, εκεί οι ευρωβουλευτές ανήκουν σε πολιτικές ομάδες, σε πολιτικές οικογένειες. Έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσον οι Έλληνες ευρωβουλευτές, προηγούμενοι και οι επόμενοι, μπορούν να κινητοποιήσουν μηχανισμούς, μπορούν να χτίσουν, να υφάνουν συμμαχίες και για να γίνει αυτό δεν φτάνει ο αριθμός. Είναι λίγοι στους 751. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορούμε στην επόμενη Ευρωβουλή να είμαστε πιστικοί, να έχουμε επιχειρήματα, να είμαστε σοβαροί.